Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σπύρτζη, σας άκουσα πριν ιδιαίτερα και κατά την εξέτασή σας από την κυρία Πέρκα να αναφέρεστε αναλυτικά, να κάνετε κριτική μάλλον στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολιτική της, του πώς αυτή οδήγησε στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων, ήταν και μια ευκαιρία για κοινή αυτοκριτική σε εκείνο το διάστημα. Όμως αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης και, και των σιδηροδρομικών μεταφορών και της ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν βέβαια, την υπηρετήσατε ως υπουργός και ως κυβέρνηση και όχι μόνο βέβαια, για να μην πιάσουμε τώρα, όχι μόνο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και αλλού, σε όλους αυτούς τους τομείς που είπατε ότι θα έπρεπε να μένουν υποκρατικό έλεγχο, να υπάρχει, να διασφαλίζεται ότι θα έχουν συνεχώς προσωπικό κλπ. Δηλαδή, επειδή σας αρέσει εδώ να αναφέρεστε και για τις συγκοινωνίες, θυμίζετε έναν οδηγό που βγάζει φλάς αριστερά και τελικά στρέφει δεξιά. Το ανάποδο μάλλον θα λέτε, αλλά εντάξει. Στα λόγια, βγάλετε φλάς αριστερά και εδώ και πριν γίνετε κυβέρνηση, αλλά τελικά στρίψετε δεξιά. Δεν συμφωνώ με την ανάλυση. Θα απαντήσω συνέχεια. Και στο πώς εφαρμόσετε την πολιτική. Και βέβαια, αν θέλετε και εδώ τώρα, ξανασερβίρετε και διάφορες αυταπάτες για το πώς μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ώρα που κι εσείς ομολογείτε ότι τελικά δεν είναι και στις προτεραιότητές της η ασφάλεια των συγκοινωνιών, αλλά το πώς θα υπηρετηθούν συμφέροντα για τα διάφορα συμφέροντα για το πώς θα κινηθούν στο δίκτυο. Εκ του αποτελέσματος, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που κι εσείς υλοποιήσατε με τις ιδιωτικοποίησεις και λοιπά, συνέβαλαν στο να έχουμε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο σιδηρόδρομο? Ωραία, κύριε Κουμουνάκα, θα διαφωνήσω με την αρχική σας τοποθέτηση, διότι στην Ευρώπη, όπως και στη χώρα, έχουμε συγκεκριμένους σχετισμούς. Ψηφίζει ο κόσμος για να υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί. Το ότι σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία και τηρεί την πολιτική της στην κυβέρνηση και είναι η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, εσείς δεν σημαίνει ότι υπηρετείτε αυτή την πολιτική. Όμως είστε υποχρεωμένοι ως πολίτες της χώρας να εφαρμόσετε τους νόμους που ψηφίζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, έχει και ορισμένες συντηρητικές αρχές λειτουργίας. Θα πάω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σχετισμοί τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν κυριαρχήσει συντηρητικές δυνάμεις. Και ανέφερα πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις, δογματισμούς της συντηρητικής παράταξης, όπως είναι οι κρατικές ενισχύσεις, που έχουν οδηγήσει και την Ευρώπη σε αδιέξοδο και τις χώρες. Και βέβαια έχουν εισφέρει σε φαινόμενα σαν και αυτά που βιώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο στην Ελλάδα, γιατί είχαμε και 10 χρόνια μνημόνια. Στην Ευρώπη υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Εκτός από τους σχετισμούς που έχουν επικρατήσει τα συντηρητικά κόμματα, υπάρχει και δημοκρατικό έλλειμμα σε πάρα πολλούς τομείς. Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα, διότι σε μια σειρά από τομείς, κυρίως στην οικονομική πολιτική, που καθορίζει στη συνέχεια και την κοινωνική πολιτική και πολλούς χώρους, δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Εντάξει, πάντως και εσείς αριστερή κυβέρνηση ήταν, αλλά δεν βαρέσατε τα ταούλια και χορέψαν. Ναι, αλλά εμείς είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, γιατί τώρα το τι έκανε ο καθένας κρίθηκε. Και παλεύουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες για όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς. Και δεν για τους φέρατε. Εκ του αποτελέσματος θεωρείτε όμως... Πάντως και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα φέρναμε κάτι. Ότι ήτανε, οι πολιτικές αυτές οδήγησαν σε να έχουμε ένα ασφαλέστερο και καλύτερο σιδηρόδρομο. Ώστε μερικά πράγματα δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δηλαδή... Η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου είναι... οδήγησε... Όχι, δεν οδήγησαν σε ασφαλεία. Γιατί γι' αυτό το συγκεκριμένο σας ρωτώ. Τα κοινοτικά χρήματα όμως που έπρεπε να αξιοποιηθούν όλες αυτές τις δεκαετίες με άλλο τρόπο, δεν μας έβαλε κανείς να κάνουμε το σκάνδαλο Siemens, που είναι η γερμανική εταιρεία. Σύμφωνοι. Θα έπρεπε να έχουμε ένα πλαίσιο σαν χώρα
που να μην επιτρέπεται. Βέβαια, ούτε εμποδίστηκε και από την Ευρωπαϊκή ούτε Ένωση το να γίνουν με αυτόν τον τρόπο οι συμβάσεις, να μην ολοκληρώνονται έτσι ποτέ και να μην υπάρχουν μέχρι σήμερα τελικά τα συστήματα ασφαλείας. Και να μην υπάρχουν καθαροί κανόνες ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς αντιλαμβάνεστε, αναλογικά με τη σημερινή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και το πώς συνέβαλε αυτές οι πολιτικές στην κατάσταση που είναι σήμερα ο σιδηρόδρομος, εσείς αντιλαμβάνεστε να έχετε μερίδιο ευθύνης ως προς την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, της ιδιωτικοποίησης, της απελευθέρωσης και όπου αυτά οδήγησαν? Να σας πω, έτσι και πολύ ειλικρινά, αν ήταν να μην έχει χώρα σιδηρόδρομο, με βάζετε να επιλέξω δηλαδή, θα εφαρμόσει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ιδιωτικοποίηση τρένοσε ή να μην έχει χώρα σιδηρόδρομο? Θα υλοποιούσε αυτό που υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση τρένοσε. Έγιναν βήματα, γιατί δεν θα έχει σιδηρόδρομο όταν χρωστάει ο ΟΣΕ, όπως σας είπα πριν. Εντάξει, όχι, δεν είναι εντάξει. Όταν χρωστάει. Ήταν μια πολιτική συνεχιζόμενη, γι' αυτό λέμε. Συνεχιζόμενη, αλλά κάποιοι ευθύνονται. Που οδήγησε. Κάποιοι ευθύνονται για να έχει σχεδόν 16 δις ο ΟΣΕ, η Τρένοσε και η ΕΣΤΗ. 16 δις. Δεν είναι. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι κρατάει από πολύ μακριά οι ευθύνες. Επομένως, αυτό που θα έκανα και το είχα ξεκινήσει ήταν να βάλω άλλο δημόσιο φορέα που είναι σε λειτουργία, να δει αν μπορούσαμε να προμηθευτούμε τροχαίο υλικό για τις επιβατικές μεταφορές και ήταν η στασή, διευρύνοντας, αν θέλετε, τη δραστηριότητά της ή να ιδρυθεί, όπως είπα πριν, νέος φορέας, τουλάχιστον επιβατικών μεταφορών. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, επειδή είπατε πριν και για την ΡΑΣ. Κυρία Κομινάκα, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο μόνος υπουργός τα τελευταία 40 χρόνια που έκανε κρατικοποίηση στη χώρα, του ΟΑΣΤ. Και δεν την ψηφίσατε. Επειδή έχω καλή μνήμη. Ναι, γιατί και η κρατικοποίηση, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Ναι. Είναι με τι όρους? Όχι, απλά τα θυμίζω. Με τι όρους τα θυμίζω. Όχι, καθόλου μέσα. Με κανέναν ιδιώτη μέσα. Κρατικοποίησατε τη χρηματοδότηση. Λέω την αλήθεια. Να σας πω δυο εν συντομία, γιατί τώρα. Γιατί. Δύο, επειδή τώρα ο χρόνος... Ευχαριστώ. Ναι. Σε σχέση με τη ΡΑΣ, επειδή άκουσα να λέτε ότι όταν έχει τέτοιου είδους ευθύνες η ΡΑΣ, θα έπρεπε να έχει και το κατάλληλο προσωπικό. Εσείς φροντίσατε ώστε αυτή η αρχή να έχει... Δεν φρόντισα και δεν μπορούσαμε. Όταν είχαμε τους περιορισμούς του 1 προς 10, του 1 προς 5, όταν τα νοσοκομεία... Σαν κυβέρνηση, έτσι δώσαν προτεραιότητα στα νοσοκομεία να υπάρχουν γιατροί και στα σχολεία μας δάσκαλοι για να πηγαίνουν τα παιδιά μας. Δώσαμε εκεί προτεραιότητα. Επειδή είπατε ότι ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, θα πρέπει, που βέβαια εκεί ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεστε ότι παραμένει η δυνατότητα να επισέρχεται το ανθρώπινο λάθος. Όχι. Να ολοκληρώσω. Διότι δεν είναι ανθρώπινο λάθος το να έχεις έμπειρα στελέχη και ικανό αριθμό στελεχών στις κρίσιμες υπηρεσίες του ΟΣΕ για να γίνεται με διασφάλιση. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος να υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα υπερτοπικού συστήματος τηλεδιοίκησης, έστω και απαρχαιωμένο. Δεν είναι. Βέβαια, σήμερα το 2024 πρέπει να συζητάμε για τα συστήματα ασφαλείας. Επί των ημερών σας όμως, γιατί λέτε για το πώς εξασφαλίστηκαν. Στο θέμα της συντήρησης του δικτύου, ναι, παρέμενε να είναι η κρατική επιχορήγηση να μην επαρκεί ούτε για τη λειτουργία, πόσο μάλλον για την εξασφαλίστη συντήρηση. Δεν παρέμενε να είναι το προσωπικό συρρυκνωμένο. Υπήρχε, λέτε, για τον ΟΣΕ διαθέσιμο επαρκές προσωπικό για να συντηρεί την ασφαλιστική υποδομή, για να γίνεται αναγκαία επιθεώρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και να συντηρείται αυτό, άρα να υπάρχει ασφαλής κυκλοφορία, όταν δεν υπήρχαν και κλείνουμε. Για τη συντήρηση δεν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό. Με τις μετατάξεις μεταφέρθηκε ένας ικανός αριθμός προσωπικού. Στη συντήρηση, ό,τι δεν μπορούσε να καλύψει ο ΟΣΕ με δικό του προσωπικό, το κάλυπτε με εργολαβίες. Και αν σας δώσω, θα το καταθέσω
τον πίνακα, αν δείτε τα ποσά από το που δουέ, εργοσέ και οσέ, είναι λυγκιώδη. Εδώ έχω μία απόφαση από το που δουέ, τελευταία απόφαση που έχω υπογράψει, σε σχέση με τον ΟΣΕ, που είναι για ανάταξη συστημάτων σειράγκων, που είναι για συντήρηση. Το ένα είναι 10 προϋπολογισμού 10.960.000, το άλλο είναι 19 εκατομμύρια, το άλλο είναι 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, θέλω να σας πω, ναι, και εγώ θα ήθελα να μην καλύπτεται από το εργολαβίες και να έχει ο ΟΣΕ το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, είμαι και μηχανικός, μόνιμο προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το έχει, μένει ασυντήρητο. Πάντως, εκ του αποτελέσματος και στη δική σας θητεία 14 γίνανε και εκτροχιασμοί και συγκρούσεις και δυστυχήματα σε διαβάσεις, αφύλακτες διαβάσεις και άλλα 28 μετά μέχρι να έχουμε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό δείχνει ότι ούτε τα, τελικά το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν λειτουργούσε ασφαλώς, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας.